σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ένα από τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας μας είναι η αποσπασματικότητα της ζωής. Ο άνθρωπος του σήμερα αναγκάζεται να φέρει διάφορα προσωπία στις καθημερινές διαπροσωπικές του σχέσεις, αλλά και στη σχέση του με τον Θεό. Η διάσπαση της εκκλησιαστικής από την πολιτική του ζωή δημιουργεί μια πολυσχάση στον άνθρωπο και δίκη διελκυστίνδας τον επιμερίζει σε ρόλους αντιφατικούς και κουραστικούς. Η σημερινή εισήγηση, την οποία θα παρακολουθήσουμε, προέρχεται από τον πατέρα Αθανάσιο Γκίκα, πρωτοπρεσβύτερο, καθηγητή ποιμαντικής και εξομολογητικής, αναπληρωτή πρόεδρο του τμήματος ποιμαντικής και κοινωνικής θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα του, λοιπόν, είναι σύγχρονα ποιμαντικά θέματα, ο διάλογος της Εκκλησίας με τον κόσμο σήμερα. Έλατε να παρακολουθήσουμε την εισήγηση. Είναι μεγάλη χαρά μου να είμαι μέσα σας και βέβαια, όπως είπε ο κύριος Καλτσής προηγουμένως, με πολλούς από εσάς έχουμε μια συνεργασία, ας το πούμε έτσι, από παλαιότερα, λόγω της διακονίας μας στο Πανεπιστήμιο και μας δίνει μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε ανάμεσά σας, γιατί στην αναστροφή με συναγωνιστές είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να βλέπουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας της ζωής. Κάποιος μου είπε «Δεν άλλαξα». Νομίζω εμφανισιακά άλλαξα. Κάποιοι που ήμασταν πριν από 20 χρόνια με σκούρα γένια, τώρα έχουν αρχίσει να σπρίζουν και άσπρες σανίδες. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε έναν αγώνα που άρχισε κάποια στιγμή και πιστεύω ότι είμαστε σταθεροί σε αυτό και μπορούμε μέσα από την συναναστροφή μας, όπως είπα προηγουμένως, να διατηρούμε αυτές τις όμορφες αναμνήσεις που μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε στον κοινό αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό το να συγκεντρωνόμαστε ως ιερείς, όχι μία φορά το χρόνο, αλλά και περισσότερο όταν επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει κάπου ότι τουλάχιστον στο μοναστήρι, λέει, τουλάχιστον 2 ή 3 φορές την εβδομάδα πρέπει ο ηγούμενος να κατηχεί τους μοναχούς του. Και αν υποτεθεί ότι είναι μια μακρά περίοδος ζωής, επί 2 ή 3 φορές την εβδομάδα έχουν τόσα πολλά να πούνε. Και όμως έχουν πάρα πολλά να πούνε και ίσως λένε και τα ίδια. Αλλά κάθε φορά να ακούγονται με ένα διαφορετικό ήχο και να προσλαμβάνονται διαφορετικά μέσα στην καρδιά μου. Αυτό μου δίνει την αφορμή να πω ότι δεν θα κομίσω και εγώ σοφίες ενώπιόν σας ή καινούργια πράγματα. Γιατί αυτό το μυστήριο που σήμερα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με τα λόγια μας, το βιώνουμε στην Αγία Τράπεζα, καθώς μας αξιώνει ο Θεός να λειτουργούμε και να καθοδηγούμε τον λαό μας στην συλλειτουργία μέσα σε αυτό το μυστήριο που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, που μας κάνει σύνεμους και σύσσωμους με τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε βιώματα από αυτή την υπόθεση και ο καθένας το μέτρο των δυνατοτήτων του προσπαθεί αυτά να τα ευαυξάνει, να τα καλλιεργεί, να τα μεταδίδει, που είναι πολύ σημαντικό. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω 2-3 σκέψεις και ενδεχομένως να συζητήσουμε στη συνέχεια αν χρειαστεί. Είχαμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι με την εισήγηση του Παναγιώτη, του αδελφού Παναγιώτη εδώ, μέσα στον χρόνο για αυτό το μυστήριο, για τη Θεία Λειτουργία. Πώς ξεκίνησε, πώς έφτασε σήμερα να είναι ενώπιόν μας. Και όλο αυτό που έχουμε σήμερα σαν ένα κείμενο της Θείας Λειτουργίας προέκυψε από αυτά τα βιώματα. Τα βιώματα των κληρικών που λειτουργούν και των λαϊκών που συμμετέχουν σε αυτή τη συλλειτουργία. Και η Εκκλησία σαν μητέρα πάντοτε φροντίζει να οικονομεί τα παιδιά της. Και όταν λέμε να οικονομεί τα παιδιά της, όχι να κάνει εκπτώσεις για να τους διευκολύνει την ζωή. Υπάρχει ένα κείμενο του Πρόκλου Κωνσταντινούπολεως, το οποίο ίσως δεν είναι και γνήσιο, αλλά
αναφέρεται στο ζήτημα αυτό της επιτομής της Θείας Λειτουργίας. Υπήρχε η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και πολλοί άνθρωποι λέγανε «Μακρά είναι η Λειτουργία, δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε». Και έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος και επιτέλει αυτή την λειτουργία και την κάνει πιο μικρή. Και ο λόγος, λέει, που έγινε είναι όχι για να γίνουν, λέει, οι άνθρωποι πιο χαλαροί, πιο τεμπέληδες, αλλά για να καταργηθεί ο λογισμός που έβαζε ο Πονηρός ότι η λειτουργία είναι κουραστικό πράγμα, γιατί ήταν μεγάλο χρόνο. Έτσι λοιπόν η οικονομία αυτή, η οποία κατεξοχήν σήμερα είναι ένα εργαλείο στα χέρια των ιερέων και των πνευματικών ιδιαίτερα, χρειάζεται μία προσοχή. Η οικονομία χρειάζεται διάκριση. Η διάκριση προκύπτει από το βίο, από την εμπειρία. Και ποια πρέπει να είναι η δική μας η εμπειρία? Η δική μας η εμπειρία πρέπει να είναι η αίσθηση της παρουσίας της θεότητος ενώπιόν μας, της πρόσωπο προς πρόσωπο συνάντησης, η οποία μπορεί να μας δώσει τέτοια βιώματα που θα είναι ικανά να θρέψουν τον λαό μας και να τον βοηθήσουν σε αυτή τη συμμετοχή. Γιατί δυστυχώς κάποια εξωτερικά σχήματα μας χώρισαν από τον λαό, μας έβαλαν μέσα στο ιερό, υψώσαμε και ένα τέμπλο το οποίο δεν επιτρέπει να έχουμε μία οπτική τουλάχιστον, παράσταση ενώπιόν μας, γιατί όλες οι θεοφάνειες έγιναν πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος για να δει τον Θεό, γιατί αυτό ήθελε τουλάχιστον να τον ακούσει, να έχει μία εμπειρία. Αυτή την εμπειρία την οποία οι Άγιοι μας την έχουν και μας τη μεταδίδουν. Και βλέπουμε πολλές φορές, ενώ κάνουμε πολλά κηρύγματα, ενώ διακονούμε με πολλές δράσεις τον λαό μας, βλέπουμε να μην έχει καμία σχέση με αυτό το βίωμα, το λειτουργικό, το λατρευτικό. Το λατρευτικό βίωμα σήμερα έγινε ένα καθήκον και μάλιστα άχθος καθήκον με βάρος επάνω στους ώμους μας. Γιατί μας λείπει αυτή η βιωματική σχέση? Και θα μου πείτε και τι κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ξέρουμε ότι μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας έχουν αναπτυχθεί αρκετά υποκλήματα λειτουργικά. Πέρασαν μεγάλοι πατέρες που ανέλησαν τη Θεία Λειτουργία, μας εξήγησαν την ιστορία της, μας προσδιορίσαν το τελετουργικό της, μας έδωσαν στοιχεία μιας ευταξίας μέσα στην Εκκλησία που είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα υπομνήματα μας δίνουν ευδιάκριτα τις θεολογικές αρχές της λατρείας του αληθινού Θεού, οι οποίες κινούνται στη βάση ότι υπάρχει ένας άρρηκτος δεσμός ανάμεσα στην επιλογία και στην ουράνια λειτουργία, η οποία είναι συνδεδεμένη συνεχώς, η οποία δεν έχει κενά, η οποία θα πρέπει να συνδυάζεται. Δηλαδή όταν εισερχόμαστε στο ναό του Θεού, πρώτα εμείς οι ιερείς, λέγοντας και το ψαλμικό «Εισελεύσουμε στον Άγιο Νίκον Σου», πρέπει να έχουμε την αντίληψη ότι μπαίνουμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό το γεγονός θα πρέπει να είναι τόσο συνταρακτικό που θα επηρεάζει και τους ανθρώπους που έρχονται στην Εκκλησία να συμμερίζονται αυτό. Είμαστε ενώπιον του θρόνου του Παμβασιλέως Χριστού, ο οποίος είναι κυκλωμένος από τα αγγελικά τάγματα, από τους Αγίους, και μας φέρνει σε μία άμεση επαφή μέσα στο ανάπτυρο του Θεού, να έρθουμε σε μία σχέση η οποία μας δίνει αυτή την τάξη με την οποία πρέπει να τελετουργούμε για να μπορούν οι άνθρωποι να συμμετέχουν ουσιαστικά και σε αυτό. Έχουμε πλήθος κανόνων, έχουμε πλήθος τυπικών, τα οποία πολλές φορές έρχονται να μας συμβουλέψουν και έρχονται να παίξουν τον ρόλο των ψηφίδων μέσα στο ψηφιδωτό αυτής της λειτουργίας,
η οποία μπορεί να έχει πολλές εκφάνσεις, μπορεί να έχει πολλές προϋποθέσεις διαφορετικές από έναν τόπο σε έναν άλλο, τις οποίες πρέπει να τις ζυγίσουμε και πρέπει να τις προσαρμόσουμε σε αυτό που είναι δυνατόν να προσλάβουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό έβαλα αυτόν τον τίτλο, ο διάλογος της Εκκλησίας με τον κόσμο σήμερα. Ο διάλογος τον οποίο πρέπει να αναπτύσσουμε με τους πιστούς μας σε ένα τέτοιο πλαίσιο που να μπορούν μπαίνοντας στην Εκκλησία να νιώθουν αυτή την παράσταση ενώπιον του θυσιαστηρίου και να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό. Πολλές φορές κολλάμε στα τυπικά. Κολλάμε στα πόσα Κύριε λέει στον θα πούμε. Αν θα πούμε τα 40 ή άμα ξεφεύγει και κανένα από τα 40 κάποιος ευσεβής να μας τονίσει τα υπόλοιπα ή να τα πει μυστικά για να μην χαθεί η σειρά και οι τάξεις. Πόσες φορές λέμε, α, πρέπει να πούμε το Αλληλουάριο που είναι παλιό στοιχείο και αρχίζει μια παράσταση την οποία ούτε οι ψάλτες την καταλαβαίνουν, ούτε εμείς οι παπάδες πολλές φορές την ξέρουμε, απλώς επειδή είναι κάτι καινούριο που ήρθε στην Εκκλησία να αλλάξει ένα πλαίσιο μέσα στη λατρεία, ας το επαναλάβουμε επειδή είναι αρχαιοπρεπές. Κάναμε μια λειτουργία πριν από μερικές εβδομάδες και ένιωσα ότι βρισκόμουν σε μια άλλη τελετουργία. Ο λειτουργός, ο πρώτος, έκανε τέτοια πράγματα, ιστορικά μεν, αλλά άγνωστα για τον κόσμο. Σωστά μεν ως προς την ιστορία που αναφέραμε πριν, μπορούμε να γυρίσουμε στην απλότητα της Θείας Λειτουργίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Θα ήταν το πιο σπουδαίο για να αποκτήσουμε και έναν ζήλο σε αυτή τη συμμετοχή και να είναι τα πράγματα πιο απλά και όχι ντυμένα μέσα σε ένα πλαίσιο έτσι πολύ μυστικιστικό, το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει ένας αμύητος άνθρωπος. Διότι τα τυπικά παίζουν ρόλο, αλλά χρειάζονται μύηση. Σε όλες τις λατρείες που να συμμετάσχει κανείς, όχι μόνο στη δική μας, πρέπει ο άνθρωπος να μυηθεί. Και μυούμε σε κάτι τι σημαίνει. Σημαίνει κλείνω τα μάτια μου, καμίω τους οφθαλμούς, εισέρχομαι στον εαυτό μου, στο βάθος και προσπαθώ να συντονιστώ με την Θεία ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα σε αυτό το τελετουργικό. Εάν εμείς έχουμε αυτό το τελετουργικό της παρουσίας του Χριστού, δεν ξέρω πόσοι από εμάς νιώθουμε ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, όταν σπροχνόμαστε, ποιος θα πάει να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο το πρωί. Μάλλον λίγο πιο μπροστά. Τρέχουμε νωρίς το πρωί να πιάσουμε μια καρέκλα στην εκκλησία για να μην μας την πάρει κάποιος άλλος. Στη συνέχεια ποιος θα προσκυνήσει πρώτος το Ευαγγέλιο για πολλούς λόγους. Είτε να ξαναγυρίσουμε στη θέση μας, ή να μην προλάβει να σπαστεί κάποιος το Ευαγγέλιο και πάμε κι εμείς και πάρουμε μικρόβια μετά. Και βλέπετε κάποιοι άνθρωποι, κοιτάνε ποιο χέρι φίλησαν οι προηγούμενοι, να φίλησε το άλλο. Ή ασπάζονται το χέρι του ιερέως με το μάγο, όχι με τα χείλη. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε εκτός. Χώρια για τη Θεία Κοινωνία, όπως κοινωνούμε, χώρια για το αντίδωρο, χώρια για την ώρα που ερχόμαστε στην Εκκλησία και ούτε καθεξής. Αυτά είναι ζητήματα που δείχνουν πόσο μακριά είμαστε από το γεγονός της συμμετοχής μας στη λατρεία. Και βέβαια αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο ζήτημα. Γιατί ο λαός μας είναι ακατήχητος, γιατί ο λαός μας συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Η απάντηση θα σας πω ποια είναι. Εάν μας δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα, ας το πω έτσι, ή μια περιοδία από μια ενορία σε μια άλλη και ούτω καθεξής, θα δούμε ότι σε κάποια ενορία έχουν τάξη. Σε κάποια άλλη ενορία οι άνθρωποι δεν ξέρουν από πού είναι η είσοδος της Εκκλησίας και από πού πρέπει να βγουν πιο μπροστά. Ή θα δούμε ότι υπάρχει μία ποικιλία συμπεριφοράς του εκκλησίασμά μας. Σε αυτό, πατέρες μου, τι έχουμε να πούμε? Μήπως είναι δική μας η ευθύνη? Άλλοι άνθρωποι είναι στην μια ενορία, άλλοι είναι στην άλλη. Μήπως εδώ είναι η ευθύνη η δική μας για το πώς προετοιμάζουμε τους ανθρώπους σε αυτή την συλλειτουργία που πρέπει να μετάσχουν όχι κάθε Κυριακή, αλλά κάθε φορά που χτυπάει η καμπάνα και οι άνθρωποι έρχονται να συναντηθούν με τον Χριστό. Σημαίνει αυτό ότι πολλοί από εμάς δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Δεν είμαστε με έναν ζήλο και με έναν ούχο, ώστε οι πιστοί μας να γνωρίσουν
Τι σημαίνει συμμετέχω στη Θεία Λειτουργία ή πάω στην Εκκλησία ή ζητώ από τον ιερέα να με καθοδηγήσει. Και εμείς ξέρετε πολλές φορές παρασυρώμαστε από λαϊκές αντιλήψεις, από καταστάσεις οι οποίες έχουν παγιωθεί με έναν ανορθόδοξο τρόπο στη λατρεία μας και πολλές φορές διούντες πορισμόν την ευσέβεια, γνωρίζετε αυτή τη φράση του Αποστόλου Παύλου, υποτασσόμεθα σε κάποιες δυσιδαιμονίες, εγώ θα τις πω, ή παρεξηγήσεις που υπάρχουν από τους πιστούς μας. Είναι δυνατόν να ζητούν οι πιστοί Αγία Ζέση και εμείς να την δίνουμε. Είναι δυνατόν οι πιστοί να φέρουν ένα εσώρουχο, κάποιον, τον οποίο θέλουν να τον πείσουν για τον Α, για τον Β λόγο. Και πολλά τέτοια, για να μην σας κουράζω, τα οποία τα γνωρίζεστε πολύ. Ο Κύριος είπε, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Η συμμετοχή μας στη λατρεία χρειάζεται αυτή την ελευθερία. Χρειάζεται να σβήσει από μέσα μας όλες αυτές τις παρεκκλήσεις και τις παρεξηγήσεις και να μας οδηγήσει στην αλήθεια. Εμείς, ως ποιμένες αυτού του λαού, είναι ανάγκη να οδηγήσουμε αυτόν τον λαό στην αλήθεια. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να εφαρμόζουμε τα τυπικά. Βεβαίως. Και οι πατέρες λένε και τα μικρά καμιά φορά παίζουν νόημα στα τυπικά. Αλλά πώς αυτό θα υλοποιηθεί όταν δεν είναι συνειδησιακή υπόθεση, πώς αυτό θα γίνει λειτουργικό μέσα σε έναν άνθρωπο όταν δεν γνωρίζει πώς να το προσεγγίσει και πώς να το προσλάβει μέσα του. Λέμε στους ανθρώπους κάντε προσευχή. Τους διδάξαμε τι είναι η προσευχή. Τους είπαν πες το Κύριε Ελέησον. Τους βοηθήσαμε να καταλάβουν τι είναι το Κύριε Ελέησον. Μέσα στο ναό η λειτουργία μας επαναλαμβάνεται. Το Κύριε Ελέησον δεν μπορούν οι άνθρωποι να το λένε. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να συμμετέχουν σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε προηγουμένως. Εμείς λέμε τις ευχές σύντομα και μάλιστα δεν τις λέμε. Περνάνε σαν μία ταινία στο μυαλό μας και από την συνήθεια που έχουμε, ούτε εμείς τις καταλαβαίνουμε και μάλιστα πολλές φορές φτάνουμε στο τέλος χωρίς να καταλάβουμε. Την είπαμε, δεν την είπαμε, ως πού την είπαμε την ευχή. Εάν εμείς δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτό το γεγονός συνειδητά παρόντες, τι περιμένουμε από τον λαό μας. Εάν εμείς δεν ξέρουμε αυτά τα της λειτουργίας που είπαμε πριν θεωρητικά, για να γίνουν και πρακτικά μέσα μας. Ξέρουμε ότι όταν πάει το Ευαγγέλιο, όταν γίνεται είσοδος του Ευαγγελίου, ξέρουμε ότι έχουμε τον Χριστό στα χέρια μας και πρέπει να τραντάζεται ο τόπος γύρω μας, αν μπορώ να πω αυτή την λέξη, και οι άνθρωποι να νιώθουν μέσα τους ότι πραγματικά περνάει ο Χριστός δίπλα τους. Τους το εξηγήσαμε αυτό. Τους μεταδώσαμε αυτοί τους μεταδώσαμε αυτή την δική μας αίσθηση, αν την έχουμε. Γιατί αν δεν την έχουμε, δεν πρόκειται αυτό να γίνει. Έχουμε εμείς όχι μια ψευτοευσέβεια, η οποία πολλές φορές διαρθίζεται με συγκινήσεις, με μακρόσυρτα ψάλματα, με κινήσεις οι οποίες δείχνουν μια υποκρισία, εγώ θα έλεγα, ενώπιον. Ένας παλιός ιερέας, όταν ήμουν στο ιερό, το μικρό παιδί, όταν τέλειωνε τη Θεία Λειτουργία, ξέρετε τι έλεγε. «Δόξα σοι ο Θεός, τη γλίτωσα πάλι σήμερα». Δηλαδή, ήταν τόσο συναισθαλμένος ενώπιον του Θεού, που έλεγε, αφού δεν έριξε φωτιά να με κάψει, «Δόξα σοι ο Θεός». Είμαστε εμείς με αυτή την αίσθηση απέναντι στο θυσιαστήριο, για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε και στο λαό μας
Πώς είπε ο Θεός τον Μωυσή, βγάλε τα σανδάλια σου, ο τόπος τούτος Άγιος εστί, σε εκείνη την φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτο. Έχουμε την αίσθηση ότι η Αγία Τράπεζα είναι αυτή η βάτος, η φλεγωμένη και μη καιωμένη που εμείς αγγίζουμε εκεί και βάζουμε τα χέρια μας και βάζουμε τον εαυτό μας, τον πολλές φορές χωρίς προετοιμασία, χωρίς μια συμμετοχή. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι μια προσωπική, δεν είναι μια ατομική μας υπόθεση. Είναι μια προσωπική μας υπόθεση και ξεκινάει από εμάς. Ο λαός θα μάθει από εμάς. Βλέπετε ότι στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει ο εμικός, δεν υπάρχει το εγώ, αλλά το εμείς. Βλέπετε στη Θεία Λειτουργία λέμε, προσφέρομαι, παρακαλούμε, δεόμεθα, οικετεύουμε, κατάπεψον εθυμάς το Άγιο Πνεύμα και όχι επεμέ. Το έχουμε καταλάβει αυτό τι σημαίνει στην επικοινωνία μας με τους ανθρώπους που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Και για να κατανοήσουμε αυτή την κοινωνική διάσταση της ευχαριστιακής μετοχής, είναι σημαντικό να πούμε κάποιες σκέψεις για την προετοιμασία τη δική μας. Λέμε ποιμαντική φροντίδα για τον λαό. Χρειαζόμαστε εμείς, πατέρες, πρώτα ποιμαντική φροντίδα. Χρειαζόμαστε εμείς πρώτα να πάρουμε εκείνα τα στοιχεία που πήραν οι μαθητές του Χριστού για να μπορούν να τα μεταφέρουν. Α, είδαμε και ακυκώαμε και εχείρεση μόνη ψηλάφισα. Έχουμε εμείς αυτή την αίσθηση. Μαθητεύουμε μέσα στην Εκκλησία ή θεωρούμε ότι μετά τη χειροτονία μας τα ξέρουμε όλα και δεν χρειάζεται κάτι παρακάτω να μάθουμε ή να έχουμε σαν εμπειρία. Το ψαλμικό, στον 118 ψαλμό λέει «Ετοιμάστε και ούτε ταράφτε». Ο Αγιορείτης Γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, διατυπώνει το εξής. Για να βιώσει κανείς πραγματικά μια δυνατή λατρεία, πρέπει να προηγηθεί γι' αυτόν μια δυνατή νύχτα. Ένας άνθρωπος που κοιμάται τη νύχτα δεν μπορεί να λατρεύσει τον Θεό. Η όλη αίσθησή του θα είναι ένα άτομο και αδύναμο πράγμα. Αναλογιστείτε πόσες φορές είμαστε ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, είτε νιστάζουμε, είτε είμαστε κουρασμένοι, είτε είμαστε ανόρεχτοι, είτε είμαστε επηρεασμένοι από το πώς προετοιμαστήκαμε τη νύχτα. Και τολμώ να πω ότι πολλοί και από εμάς τους ιερείς δεν προετοιμαζόμαστε σωστά την παραμονή για τη Θεία Λειτουργία. Ξέρουμε τα τυπικά ποια είναι, τα συμβουλεύουμε στους ανθρώπους μας να τα τηρούν, τους βάζουμε κανόνες άμα δεν τα τηρούν, αλλά εμείς είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Η σύναξη θα πραγματοποιηθεί, συνεχίζει ο Γέροντας. Η λειτουργία θα γίνει. Θα κατεβεί ο Χριστός, θα φανερωθεί η Θεία Χάρη, αλλά εκείνος, ο ιερέας ή ο λαϊκός που θα πάει προετοίμαστος, θα φύγει στο τέλος γυμνός, όπως και όταν ήρθε. Η προσφορά είναι μεγάλη στη Θεία Λειτουργία. Το πιθάρι έχει πολύ κρασί. Εκείνος όμως θα πάρει όσο χωράει το δικό του το δοχείο. Αν είναι μικρό, θα πάρει λίγο. Αν είναι τρίπιο, θα το χάσει και αυτό που νομίζει ότι πήρε. Αν είναι μεγάλο, θα πάρει πάρα πολύ. Αν είναι γεμάτο με άλλα πράγματα και δεν χωράει τίποτα, δεν θα μπορέσει να πάρει ούτε σταγόνα από τον ίνο των μεθύοντα την καρδία. Ο Άγιος Νικόδημος στο κρεβάτι του επιθανάτιο, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του πώς αισθάνεσαι δάσκαλε, λέει τον Χριστό μου, λέει έλαβα, και πώς να αισθάνομαι, ουράνια, πώς να μην έχω ησυχία και γαλήνη μέσα στην καρδιά μου. Λοιπόν, αν θέλουμε η λειτουργία μας να είναι βιωματική με την έννοια της συμμετοχής, πρέπει να ετοιμάσουμε ένα απρόσκοπτο δρόμο στην καρδιά μας για να συναντήσουμε τον Χριστό. Ας ρωτήσουμε τους ανθρώπους μας γιατί έρχονται στην Εκκλησία, θα δείτε ότι θα μας πούν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν κάποιος θα μας πει θα έρθω για να συναντήσω τον Χριστό. Θα μας πούν γιατί είναι Κυριακή, θα μας πούν γιατί γιορτάζω, θα μας πούν γιατί είμαι ο πνευματικός να κοινωνήσω και ούτω καθεξής. Είναι πολύ βασικό πως θα προετοιμάσουμε τον χώρο στον εαυτό μας που θα μπορέσει να χωρέσει και να απορροφήσει πολύ Θεία Χάρη, Χριστό δηλαδή. Για όποιον σκοπό είναι κανείς ετοιμασμένος,
αυτό θα προσλάβει από τη Θεία Λειτουργία. Η Κύρια προσμονή της καρδιάς εκφράζει την λαχτάρα που έχει κανείς για να συναντηθεί με τον Χριστό. Χρειάζεται μια νύμφη να είναι ερωτευμένη για να συναντήσει τον νυμφίο της. Εδώ δεν έχουμε προξενιό, έχουμε έρωτα. Έχουμε δύναμη καρδιάς για αυτή τη συνάντηση. Η ευθύνη μας λοιπόν απέναντι στους πιστούς, προκειμένου να συμμετέχουν αληθινά και με συνείδηση στη λατρεία, είναι να τους κατηχήσουμε για το περιεχόμενο των μυστηρίων και ιδιαίτερα για τη Θεία Λειτουργία. Θα μου πείτε, εδώ φοιτητές έχουμε θεολόγους που παίρνουν πτυχίο και όταν θέλουν να ρωτήσουν τι ώρα είναι ο σπερινός, λέει τι ώρα έχετε το απόγευμα λειτουργία. Και να πω ότι και μερικοί από εμάς τους ιερείς δεν γνωρίζουμε πολύ καλά αυτές τις διακρίσεις. Τι είναι η Θεία Λειτουργία, τι σημαίνει η συμμετοχή του πιστού στη λατρεία, ποια είναι τα βιώματα που μπορούν να γίνουν το περιεχόμενο της λατρείας σε αυτούς που συμμετέχουν. Τρία πράγματα είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού που μας δέχεται όλους. Αμαρτωλούς, μετανοημένους, επιμένοντες στην αμαρτία, όλους μας αγκαλιάζει μέσα στη λειτουργία. Μπορεί να μην κοινωνούμε, αλλά η αγάπη του είναι διάχυτη. Ειρήνη πάση, λέει η Εκκλησία. Άλλους κόμμεντας καρδίας, ευχές οι οποίες ειρηνεύουν τον άνθρωπο. Στη Θεία Λειτουργία δεν πρέπει να είμαστε στη γη. Ο νους και η καρδιά μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Πόσοι άνθρωποι εξομολογούνται ότι από την ώρα που έρχονται στην Εκκλησία το μυαλό μου είναι έξω. Τι θα μαγειρέψω, πώς θα ψωνίσω, τι θα κάνω. Γιατί δεν τους δείξαμε τη δίνει η Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, η προσεδρία μας, μάλλον η έλευσή μας στην Εκκλησία, μας δίνει την αίσθηση της παρουσίας των Αγίων. Τυχογραφίες, μνημονεύσεις, ονόματα μας φέρνουν μαζί με τους Αγίους. Πολύ σημαντικό να το νιώθουμε αυτό ότι γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Επίσης, το τρίτο και σημαντικό, στη Θεία Λειτουργία μας δίνει την ευκαιρία να αγαπήσουμε τους αδελφούς μας και να εκφράσουμε την αγάπη μας στο όνομα του Χριστού. Αυτό που είπαμε πριν, ο ασπασμός της αγάπης, μια απαραίτητη προϋπόθεση για να βιώσουμε τον Χριστό. Εν τούτο γνώσονται ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπη να έχετε εις αλλήλους. Τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, αν ένας άνθρωπος συμμετέχει σε αυτό, νιώθει ότι πλέον είναι στην αγκαλιά του Θεού. Έχει αναθέσει τις ελπίδες του, τις δυστυχίες του, τα προβλήματά του και έχει την αίσθηση ότι είναι παιδί του Θεού. Και έτσι νιώθει ότι εκείνος προνοεί για όλα. Αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο είναι πραγματικότητα. Ότι ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Αυτό είναι το μήνυμα της λειτουργίας. Αυτή είναι η κλίση για μας τους κληρικούς αλλά και για τους λαούς. Λοιπόν, ο ιερέας πρέπει να... τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, λέμε εν ειρήνη προέλθουμε. Πόσο ειρηνικά φεύγουμε από την Εκκλησία, αν δούμε την οχλαγωγία και όλα αυτά που γίνονται μέσα στην Εκκλησία και πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι στις χριστιανικές οικογένειες και μάλιστα στις πολύ κατηχημένες, οι μεγαλύτερες συγκρούσεις και φασαρίες και τσακωμοί γίνονται μετά τη Θεία Λειτουργία. Πάμε στο σπίτι και αρχίζουμε να συζητάμε πολλά και διάφορα. Έχει και αυτό μια ερμηνεία, να μην σας απασχολώ βέβαια με αυτό, μπορεί να το συζητήσουμε μετά. Δυο λεπτά, τρία δώστε μου ακόμα. Λοιπόν, είναι σημαντικό να βγούμε από την Εκκλησία ειρηνική, για να δείξουμε ειρήνη προέλθουμε, λέμε. Να βγούμε να μας δει και ο κόσμος ότι είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Να δει και ο κόσμος ότι πήγαμε στην Εκκλησία και αλλοιωθήκαμε. Όπως οι μαθητές μετά από τη μεταμόρφωση, όταν μπόρεσαν να δουν την δόξα του Θεού, που έλεγαν καλώνες τι μας όδε είναι. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα για την λειτουργία, μετά την Θεία Λειτουργία. Είναι ένα σλόγγαν που κυκλοφορεί πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω πόσο ουσιαστικά το προσφέρουμε στον λαό μας σήμερα σαν ενορία, σαν Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε, πατέρες, ότι είναι αναγκαίο προς τους πιστούς μας,
είναι να τους κατηχήσουμε τι είναι η Θεία Λειτουργία. Και με ιστορικά στοιχεία, αλλά κυρίως με τα βιωματικά, θα μπορέσουν να τους δώσουν μια εμπειρία να την πάρουν μαζί τους όταν θα φύγουν από την Εκκλησία. Πολλές φορές το μυστήριο της εξομολογήσεως, το συνδέομαι με τη Θεία Λειτουργία, είναι σημαντικό, αλλά δεν το έχουμε ερμηνεύσει σωστά στους πιστούς μας. Πολλοί από τους πιστούς μας θεωρούν ότι πριν κοινωνήσουν πρέπει να εξομολογηθούν. Και μάλιστα να έχει Σάββατο απόγευμα, να εξομολογηθούν το Σάββατο το απόγευμα, να κοινωνήσουν την Κυριακή το πρωί και φεύγοντας από την Εκκλησία να είναι ελεύθεροι να ξαναμαρτήσουν πάλι. Αυτή την αίσθηση έχουν οι άνθρωποι. Τουλάχιστον, δεν ξέρω, εγώ έχω αρκετές τέτοιες εμπειρίες. Να τους μάθουμε ότι η προσέλευση στη Θεία Λειτουργία είναι το καθαρό συνειδός. Το καθαρό συνειδός είναι η υπόθεση της μετανοίας. Κλείνοντας, θα διαβάσω πάλι ένα μικρό απόσπασμα από μια αναφορά του Γέροντος Εμιλιανού που λέει το εξής για την Θεία Λειτουργία. «Εξήλθεν ο Χριστός εκ του ημετέρου θεράματος, δια να το θεώσει. Ας εξέλθουμε και εμείς εκ μέσου των ανθρώπων, εμείς οι ιερείς, δια να θεωθούμε, δια να προσφερθούμε εις τον Θεό. Ας καταστήσουμε τον εαυτό μας δώρο διαλεγμένο, δώρο ξεχωρισμένο, δώρο που θα το αφήσουμε μια για πάντα στα χέρια εκείνου, του Χριστού, και δεν θα θελήσουμε να το πάρουμε ποτέ πίσω. Όταν προσφερθούμε σε αυτόν ως δώρο, τότε μόνο μπορούμε, πλησιάζοντες και κυκλούντες το θυσιαστήριό και προσεδρεύοντες σε αυτό, να προσενέγγουμε το ολόκληρο το είναι μας, τον εαυτόν μας, τον νου, την ψυχή και την καρδία, θυσίαν σώσα και ευάριστο. Αυτό θα είναι το παράδειγμα που θα ακολουθήσουν οι πιστοί μας για να συμμετέχουν και αυτοί με τον νου, την ψυχή και την καρδία στη Θεία Λειτουργία. Το είναι μας, μας το χάρισε εκείνος. Το οφείλουμε σε εκείνο, ο οποίος δεν θα πάψει να είναι το κέντρο και το τέλος και ο σκοπός της ζωής μας. Και μετά την υπέροχη εισήγηση του πατρός Αθανασίου, σημαντικό στοιχείο στην καλλιέργεια αυτή αποτελεί ο τρόπος και ο λόγος επικοινωνίας με τον σύγχρονο άνθρωπο. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις παραμέτρους αντίληψης και επικοινωνίας του σήμερα, χωρίς εκπτώσεις ή αλλοιώσεις του περιεχομένου της πίστεως. Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής είναι ανάγκη ο κληρικός να επιμορφώνεται και να καταρτίζεται συνεχώς μελετώντας τις πηγές, αλλά και προάγοντας την προσωπική του ζωή στην καθομοίωση πορεία με τον Θεό. Η αγιότητα που απαιτείται για όλους και ιδιαίτερα για τον κληρικό και εμπνέει τον άνθρωπο κάθε εποχής δεν είναι υπόθεση του παρελθόντος, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συντηρεί την πορεία του ανθρώπου στον χρόνο για την κατάληξη στην Βασιλεία του Θεού. Χαίρετε.